Γυθεί το μάτι και η μάνδρα. Και θα ρωτήσει κάποιο, είμαστε καταδικασμένοι εδώ να μιλάμε για φυσικές καταστροφές εκ των υστέρων, αφού έχει έρθει το κακό, κύριε Γεροβασίλη? Φυσικές καταστροφές συζητάμε σήμερα, γιατί στην εποχή που έγιναν τα γεγονότα στη μάνδρα και στο μάτι, δεν συζητήσαμε στο δημόσιο χώρο για φυσική καταστροφή, συζητήσαμε για τους εγκληματίες του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε. Για άλλους λόγους. Για αυτούς τους λόγους. Όχι, διότι για έπρεπε να γίνει. Για την περίφημη σύσκεψη που να έγινε, για τις δηλώσεις που έγιναν εκείνη την εποχή, για άλλα πράγματα. Δεν είπαμε ότι έβαλε φωτιά. Οι δηλώσεις ούτε καταστρέφουν το περιβάλλον, ούτε καταστρέφουν ανθρώπους. Οι δηλώσεις είναι δηλώσεις και συζητήσεις. Η διαχείριση ήταν καταστροφική του ματιού, κύριε Γεροβασίλη. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Ωστόσο, επανέρχομαι με λίγη μνήμη από τα παλιά για να βάλουμε τις ισορροπίες του μέλλοντος. Οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι αποτελεί, δεν νομίζω, είμαι βέβαιη ότι είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως και η χώρα μας οφείλει να είναι θωρακισμένη απέναντι σε αυτό με κρατικό μηχανισμό, ο οποίος θα δράσει και προληπτικά. Δεν το βλέπουμε αυτό. Και πάνω στο γεγονός, αλλά και στα ζητήματα αποκατάστασης. Και βεβαίως δεν είναι ποτέ εύκολο. Δεν γίνεται όμως η κρατική μηχανή, η οποία δούλευε στις 30 Ιουλίου, στις 30 Ιουνίου, στις 10-15 Ιουλίου, σας θυμίζω τη Χαλκιδική και τα λοιπά, μετά τις εκλογές, ξαφνικά οργανώθηκε και να είναι ένας έτοιμος μηχανισμός, ο οποίος είναι ο ίδιος. Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Η διαχείριση γίνεται από τους ίδιους. Μην φανταστεί κανείς ότι η διαχείριση σε μια φυσική καταστροφή γίνεται από τον Υπουργό. Ναι, καλά, εντάξει. Μην το φανταστεί αυτό κανείς. Ο Υπουργός εκεί είναι. Όχι, δεν δίνει επιχειρησιακές εντολές σε τόσο σοβαρά θέματα. Θα δρούσε εγκληματικά αν το έκανε. Ωστόσο, αυτός είναι ο κρατικός μηχανισμός. Την περσινή χρονιά ο μηχανισμός ενισχύθηκε από την πλευρά μας με ανθρώπινο δυναμικό, με επέκταση ωραρίου των ίδιων εργαζομένων, με προεδρικά διατάγματα που υπογράφηκαν για το συντονισμό δυνάμεων, με ενίσχυση των μέσων. Σας θυμίζω ότι φέτος που είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, είναι ο μηχανισμός ο οποίος υπήρχε ήδη. Και αντιμετώπιση δούλεψε καλύτερα όμως φέτος. Δεν δούλεψε καλύτερα, δούλεψε το ίδιο. Το ίδιο δούλεψε. Δούλεψε το ίδιο. Μάλιστα. Αν είχαμε δραματικό γεγονός, αυτό δεν σημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν ήταν ο ίδιος. Και ξέρετε, θα πρέπει να είμαστε, να σταθούμε σοβαρά απέναντι στο ζήτημα, γιατί τα θέματα θα πληθαίνουν. Περνάμε από τις πυρκαγιές κατευθείαν στις πλημμύρες και στις καταστροφές. Άρα οργανωμένοι μπορούμε να είμαστε, κύριε Γεροβασίλη, και να αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού τα φαινόμενα αυτά, να μην έχουμε απώλειες ζώων. Όσο με αφορά, καταστροφές θα έχουμε, πράγματι. Επειδή υπήρξα στο Υπουργείο αυτό το προηγούμενο διάστημα, έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, ενσωματώθηκε όλο αυτό σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο όμως έφτασε να είναι έτοιμο το Μάιο. Ναι, έγιναν εκλογές, δεν υπάρχει ακόμη. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η δουλειά η οποία έγινε και δεν είναι δουλειά που έγινε με πολιτικά κριτήρια, αλλά είναι μια δουλειά η οποία έγινε με καλές διεθνείς πρακτικές, με συνεργασία με πάρα πολλές επιστημονικούς φορείς και είναι μια δουλειά έτοιμη, την οποία μπορεί να πατήσει πάνω της στο, η σημερινή ηγεσία. Και να πάει παρακάτω. Και να πάμε παρακάτω. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτά ξαφνικά. Εγώ θα θυμίσω τη μικροπολιτική εκμετάλλευση των γεγονότων. Το είπαμε, λέτε, κύριε Βασίλη. Δεν το είπαμε, το ξαναλέμε. Και το ξαναλέμε. 100 νεκρούς και 45 στη μάνα. 150 νεκρούς. Δεν θα διαφωνήσω ότι είχαμε δραματικά και το καλοκαίρι είχαμε 7 νεκρούς. Ναι. Δεν έχει σημασία ο αριθμός. Νεκρούς είχαμε. Και τώρα υπάρχει γυναίκα νεκρή και υπάρχουν και 3 νεκροί και σήμερα. Καλά, δεν θα βάζουμε στη ζήτηση. Δεν σα αρέσει η κριτική των πολιτικών. Δεν είναι φοβερό, γιατί το βλέπω και στου δύο. Δεν σα αρέσει καθόλου κριτική. Δεν έχω πρόβλημα με την κριτική καμία και δεν είπα. Δεν στον κύριο να κάνουμε κριτική. Δεν είπα, κύριε οικονόμου, τα πράγματα ήταν ή είναι τέλεια. Δεν ισχυρίστηκα τέτοιο πράγμα. Αδυναμίες υπήρχαν στον κρατικό μηχανισμό. Έλλειψη χρημάτων και κονδυλίων για πάρα πολλά χρόνια. Η χώρα πέρασε οικονομική κρίση. Αυτό άφησε αποτύπωμα και στον κρατικό μηχανισμό. Αλλά και μία τελευταία λέξη. Μία τελευταία μόνο λέξη, δεν κόβω χρόνο από τον κύριο Λοβέρδο, δεν ξαναμιλάω αν χρειάζεται. Επιτελικό κράτος, στείνεται καλύτερα με ικανούς και άξιους, το ρωτήσατε πριν. Είναι αστείο. Είναι αστείο, διότι τα ψέματα τα οποία χρησιμοποίησε. Τώρα μιλάτε εσείς όμως που είχατε χρησιμοποιήσει. Δεν χρησιμοποιήσαμε. Συγγενή υπάρχει, ό,τι φίλο, ό,τι πολιτικό υπάρχει. Με συγχωρείτε, αλλά έχουμε
αύξηση του αριθμού των μετακλητών, αύξηση των αποδοχών του, αποτυπώνεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση. Και βεβαίως έχουμε όλη αυτή τη γελία ιστορία με τους διοικητές νοσοκομείων που γελάει το Πανελλήνιο.